Πτώση βάσεων στι υψηλόβαθμε σχολέ και άνοδος στι πιο χαμηλόβαθμε έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία των βάσεων εισαγωγή για το 2024 που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, νωρίτερα μάλιστα από κάθε άλλη χρονιά. Γενικά, άνοδο σημειώθηκε στο 38% των τμήματων, με το υπολοιπόμενο 62% να έχει καταγράψει πτώση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδεία, ο συνολικό αριθμό των υποψηφίων ανήλθε σε 73.161, 1.985 από τα γενικά λύκεια και 11.176 από τα επαγγελματικά και συνολικά εισήχθησαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, στην ΑΣΠΕΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και στις ακαδημίες πυροσβεστικής του εμπορικού ναυτικού και του λιμανικού σώματος 63.412 υποψήφοι. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό επιτυχία των υποψηφίων των γενικών ηλικίων ανήλθε στο 69,7% και το αντίστοιχο ποσοστό των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στο 37,6%. Την υψηλότερη βάση εισαγωγή για το 2024 είχε και φέτο, όπω και πέρυσι, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 19.335 μόρια παρά την πτώση τη βάση κατά 615 σε σχέση με πέρυσι στην πρώτη πεντάδα των τμήματων με τι υψηλότερε βάσει εισαγωγή συναντώνται δύο τμήματα αρχιτεκτονική και ένα ιατρική. Πιο αναλυτικά, τα τμήματα με τι υψηλότερε βάσει εισαγωγή είναι Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, με βάση εισαγωγή 19.335 μόρια, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, με βάση εισαγωγή 18.895 μόρια. Η ιατρική του ΕΚΠΑ με βάση εισαγωγή 18.775 μόρια. Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με βάση εισαγωγή 18.554 μόρια. Αγγλική γλώσσα και φιλολογία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με βάση εισαγωγή στα 18.550 μόρια. Από την άλλη, η χαμηλότερη βάση εισαγωγή που κατεγράφει αυτή τη χρονιά είναι τα 6.860 μόρια του τμήματο Περιφερειακή και η οικονομικής ανάπτυξης του γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών στην άμφισα. Τα πέντε τμήματα με τι χαμηλότερε βάσει για φέτο είναι Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία με βάση εισαγωγή 7.415 μόρια, Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη με βάση εισαγωγή 7.550 μόρια, Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βάση εισαγωγή 7.570 μόρια. Διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοιχείο με βάση εισαγωγή 7.830 μόρια. Πτωτικά κινήθηκαν οι βάσει εισαγωγή για τι περισσότερε από τι περιζήτητε σχολέ τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι νομικέ σχολέ κατέγραψαν πτώση τη τάξη των 100 μορίων στη νομική Αθηνών έω 325 μορίων νομική Κομωτινή, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, ενώ πτώση κατέγραψαν και τα τμήματα ψυχολογία τη τάξη των 180 έω 250 μορίων με εξαίρεση το τμήμα ψυχολόγων Θεσσαλονίκη, που κατέγραψε πτώση 610 μορίων. Πτωτικά κινήθηκαν οι βάσει και στι περισσότερε πολυτεχνικέ σχολέ, πτώσει που κινήθηκαν από τα 400 έω τα 700 μόρια. Ανάμεικτη είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά και τι οικονομικέ σχολέ, με τι βάσει εισαγωγή να είτε πτωτικά από 75 μόρια έω 550 μόρια. Την μεγαλύτερη άνοδο σε αριθμό μορίων κατέγραψαν τα τμήματα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ενώ το μουσικό σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είχε φέτος βάση εισαγωγής 15.250 μόρια, που σημαίνει αύξηση κατά 3.460. Επίσης, άλλα τμήματα με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι το Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ με βάση εισαγωγή 14.510 μόρια, η Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μηχανολόγων Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειοκόπνου Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, ενώ στον Αντίποδα οι σχολές που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση σε αριθμό μορίων είναι οι στρατιωτικές σχολές.